Η ενδυνάμωση των σχέσεων τη Ευρώπη με τι χώρε τη Λατινική Αμερική και τη Καραϊβική βρίσκεται στο επίκεντρο τη συνόδου κορυφή που διεξάγεται στι Βρυξέλλε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε να διαθέσει 118 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη επενδύσεων στην περιοχή. Επίση, υπεγράφει συμφωνία για την απαλλαγή υποχρέωση θεώρηση με το Περού και την Κολομβία. Η ανταποκρίτρια του Euronews μεταδίδει. Στη Σύνοδο αυτήν οι ηγέτες θα εκφράσουν την υποστήριξή τους στην ειρηνευτική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κολομβία και την προσέγγιση των Ηνωμένων Πολιτειών με την ΚΟΥΒΑ. <Τι Από τις Βρυξέλλες πάντως δεν έλειψαν και οι κινητοποιήσεις. Ακτιβιστές διαμαρτυρήθηκαν για το ρόλο των πολιεθνικών εταιριών στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Οι επενδύσει και η έλευση των πολυεθνικών κατέληξαν να προκαλέσουν αύξηση τη στόχεια και των ανισοτήτων στι χώρε μα, λέει αυτή η γυναίκα. Στην Ονδούρα από το 2009 έχουν δολοφονηθεί 31 συνδικαλιστές. Οι ακτιβιστέ ισχυρίζονται πω πέθαναν υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματα των εργαζομένων.